Κύριε Δημαρχέ, είναι Παρασκευή, αλλά έχουμε μπροστά μας ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, όπου μια μεγάλη εκδήλωση προετοιμάζεται για αύριο το βράδυ. Ο Νίκος Χούρος έχει ετοιμάσει με μια πλειάδα καλλιτεχνών μια εξαιρετική βραδιά, την οποία περιμένουμε αγωνιωδώς όλοι να ζήσουμε, να τραγουδήσουμε, γιατί όχι και τα λοιπά, να σας ακούσουμε. Κοιτάξτε, αυτή η εκδήλωση γίνεται με την ευκαιρία του ότι όλο το οπτικό υλικό που υπάρχει πλέον στο κέντρο πολιτισμού και ιστορίας του νησιού μας ουσιαστικά ξεκινά να δουλεύει από αύριο. Και δεν μπορούσε να υπάρχει καλύτερη ευκαιρία για να εγκαινιάσουμε όλο αυτό το υλικό τελευταίας τεχνολογίας από το να έχουμε κοντά μας τον Νίκο τον Χούρο μαζί με όλους τους χαλήμιους καλλιτέχνες που θα παρεμβάσουν αύριο από το πάλκο, θα έλεγα. Και νέους καλλιτέχνες, θα τους δούμε για πρώτη φορά επίσημα. Ακριβώς. Κοιτάξτε, με τον Νίκο τον Χούρο ξεκινήσαμε μία κουβέντα και οφείλετε να του πάρετε μία συνέντευξη. Ευχαριστώ. Εδώ και περίπου 2 χρόνια. Αλλά λόγω κορονοϊού δεν υπήρχαν αυτές οι συνέντευξεις. Και λόγω υποχρεώσεων του ιδίου. Ναι, ναι. Ότι ο Νίκος θα ηγηθεί εκ μέρους του Δήμου όλων των πολιτιστικών πραγμάτων. Το κύρος του είναι τέτοιο, το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου. Καλά, αυτό το είχατε πει από την προεκλογική περίοδο, θυμάμαι παλιά. Ασφαλώς. Είχατε πει το όνομά του, είχατε πει λεπτομέρειες γύρω από όλα αυτά. Όμως, εντάξει, ήρθε η ώρα μάλλον. Όμως λόγω συγκυριών, ναι, που ξέρουμε. Με τον Νίκο, πέραν της φιλίας μας, γιατί εγώ είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερος, έχουμε μια πραγματικά υψηλού επίπεδου φιλία. Και επειδή εγώ τον καλλιτέχνη Νικόλα τον Χούρο τον ξέρω και σαν άνθρωπο και εν πάση περιπτώσει εγώ είμαι πολύ μικρός για να τον επενέσω για αυτό που είναι, εμένα όπως το θυμηθήκατε πολύ καλά, το είπα και προεκλογικά ότι ο Νίκος ο Χούρος θα ευλογεί στα τοπικά πράγματα. Στα πλαίσια λοιπόν όλων αυτών των διαδικασιών έγιναν 2-3 συναντήσεις στην Αθήνα με εμένα. Η κυρία Αντιδήμαρχος, η κυρία Μαγκάκη, η οποία απέχει λόγω ενός προσωπικού της προβλήματος. Χρόνια της πολλά πάντως, γιατί γιορτάζει σήμερα. Θα πούμε και δημόσια. Έτσι. Χρόνια πολλά. Να χαίρετε το όνομά της. Ακριβώς. Έκανε αρκετές επαφές εδώ και μήνες για να μοντάρει το πολιτιστικό πρόγραμμα του νησιού μας. Και να πω κάτι. Ναι. Άκουσα τον κύριο Έπαρχο να λέει για το αποκίνημα. Ναι, προχθές μας μίλησε για 3 εκδηλώσεις του επαρχείου. Ακούστε, κυρία Κουκιαίνη, δεν αντιδικούμε εδώ. Όχι βέβαια. Το αποκίνημα της Καλύμνου είναι ένα καλύμνικο ζήτημα που όλοι πρέπει να συμμετέχουμε και να συμβάλλουμε. Όμως η φύση του πράγματος, η φύση της εκδήλωσης, και το ξέρει και ο Νίκος και ο Γιάννης ο Νομικάριος που με επισκέφτηκαν, ότι την ευθύνη, την αιγύρα αυτής της εκδήλωσης δεν μπορεί να την έχει άλλος παρά ο Δήμος Καλλίνου. Δεν ταυτίζεται αυτή η εκδήλωση με πρόσωπα. Σήμερα είναι ο Διακομιχάλης, αύριο θα είναι κάποιος άλλος, αντιμεθαύριο θα είναι κάποιος άλλος. Είναι η έκφραση του καλλινιακού λαού. Η Δημογεροντία Καλλίνου τα χρόνια εκείνα ήταν αυτή που υλοποιούσε τα πάντα γύρω από την σφουγγαροδουλειά. Το να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ σας είναι το να εξασφαλιστούν κάποια χρήματα από το επαρχείο που πρέπει να εξασφαλίστηκαν. Επειδή θα είναι μια μεγάλη εκδήλωση. Επιβάλλεται να είμαστε όλοι εκεί. Όροι, εντάξει, και ο Έκαλή μόνο. Έχει εξασφαλίσει ο κύριος Έπαρχος. Πολύ καλά. Ένα ποσό για αυτό το θέμα, βέβαια. Είναι και ο μέγας χορηγός. Ναι, ναι. Ο μέγας χορηγός σε αυτή την ιστορία. Όμως, το λέω καθαρά θεσμικά. Ωραία. Θα συνευρεθούμε με όλους τους φορείς που θα εμπλακούν. Το αποκίνημα γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Καλλινίου. Το ξέρει ο Νίκος. Ρωτήστε τον πόσο
πόσους μήνες, δεν θέλω να πω τώρα να πάω προς τα πίσω, που συζητάμε ότι το προκίνημα θα γινόταν σωστά. Και όταν πέρσι κάποιοι αισθάνθηκαν εφηβιασμένοι επειδή το έκαναν στη χάρτη. Και φέτος το έκαναν, αλλά και εμείς ήρθαμε και σας είπαμε ότι πότε, κύριε Δήμαρχε, θα το κάνουμε εδώ. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ναι, ναι. Οι σφουγγαρότοποι δεν ήταν μόνο οι χάλκοι. Ναι, σήμοι, χάλκοι. Χάλκοι, σπέτσε, σίδρα. Σωστό, σωστό. Θα υπάρξει μια συνεργασία άγαστη. Έτσι, θέλουμε ένα ωραίο θέαμα. Μα θα είναι κάτι το μοναδικό. Θα είναι κάτι το μοναδικό. Θα εμπλακούν φορείς. Ένας πρέπει να έχει την ευθύνη, την οργανωτική. Και αυτός θα είναι ο Νίκος που θα έχει την τελική υπευθυνότητα. Ο Γιάννης ο Νομικάριος, όλοι. Εκφωνητής. Σύλλογος, Σφουγγαράδων. Σύλλογοι, βέβαια. Σύλλογοι Λυκειοελληνίδων. Ακριβώς, όλοι αυτοί θα μπουν μέσα. Μάλιστα. Υπό την αιγίδα του Δήμου Καλλιλαίων. Θα ήταν άτομο, ακούστε, η ιστορία της Δήμου Γεροντίας και το τι έκανε για το σφουγγάρι είναι δεδομένο. Δεν μπορεί κανείς να αλλοιώσει την ιστορία αυτού του τόπου. Και επαναλαμβάνω, να μην ταυτίζεται αυτή η ιστορία με πρόσωπα. Όχι, βέβαια. Ποιος είναι στο δημαρχιακό. Ναι, όπως και η Ναυμαχία του Γέροντα. Ένα υπερθέαμα που όλοι αλατρέψαμε και έχει καθιερωθεί. Και που βεβαίως ενωτικά είμαστε όλοι εκεί και παρακολουθούμε. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια ελάχιστα πράγματα στα οποία πρέπει να συμφωνήσουμε. Και το αποκίνημα, αν αλλού διαφωνούμε, το αποκίνημα δεν πρέπει να διαφωνήσουμε. Όχι, μας ενώνει όλους. Έτσι, είναι κοινή υπόθεση. Ναι, είναι κοινή υπόθεση και ο Δήμος Καλλιλαίων είναι αυτός που έχει την ευθύνη με την έννοια πια. Ότι τίθεται υπό την αιγίδα. Εκφράζει όλους τους Καλλιλαίους. Η έκφραση του καλλιμιακού λαού είναι η εκάστοτε δημοτική αρχή. Ο κύριος Έπαρχος είπε βέβαια ότι έχει εξασφαλίσει το ποσό, ότι έχουν γίνει ενέργειες, έχουν γίνει επαφές από τον Νοέμβριο. Καλά έκανε. Πολύ καλά, ακριβώς. Πολύ καλά έκανε. Όλα να έχουν ένα δέσιμο στο τέλος και μια λαμπρή παρουσία. Να πω κάτι. Αρουσίαση. Ο κύριος Κούρος, επειδή έχει τις ιδιαιτερότητες, είναι ένας καλλιτέχνης υψηλού επίπεδου, μια εδώ, μια εκεί. Πάτε του συνέντευξη όμως. Ναι, θα το κάνω αμέσως μετά. Αμέσως μετά. Πόσο καιρό συζητούμε το θέμα ότι ο Δήμος Καλλιλαίων θα οργανώσει το αποκίνημα και θα έχει αυτός την αποκλειστική οργανωτική ευθύνη. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα. Βέβαια, το πρώτο μπροστά μας είναι αύριο το βράδυ η μεγάλη εκδήλωση με 10 καλλιτέχνες υπό τον Νίκο Κούρο στο πιάνο Ειρήνη Κοβάτσου. Άλλοι ορταζόμενοι, χρόνια της πολλά. Ναι. Θα ανακοινώσω και επίσημα. Όσοι που φαντάζομαι για τους θα είναι κατάβεστοι, ότι ο Νίκος θα αναλάβει την ευθύνη μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το ποκίνημα των Σφουγγαράδων υπό την αιγίδα του Δήμου Καλλιλαίων. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλά. Καλή συνέχεια.